Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο είναι ο Ιησούς εν διά των πόλεων και ειδού ανήρ πλήρης λέπρας και ειδών τον Ιησούν πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον Κύριε εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε και εκτείνας την χείρα ύψα του αυτού υπόν θέλω καθαρίστητη και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή υπήν αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγε περί του καθαρισμού σου καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής διήρχε το δε μάλλον ο λόγος περί αυτού και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν και θεραπεύεστε υπ' αυτού από τον ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν τεσσερίμις και προσευχόμενο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εάν θέλεις, δύνασέ με, καθαρίσε. Εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις, είπε ο πιστός αυτός άνθρωπος, ο πιστός λεπρός εις τον Κύριο. Για να ακούσει από τον Κύριο, θέλω καθαρίστητη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, εάν δεν πιστεύει στη δύναμη του Θεού, να πει αυτά τα λόγια. Εάν θέλεις, Κύριε, μπορείς να με καθαρίσεις από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο πιστός, γιατί η πίστης είναι η θύρα, είναι ο τρόπος, είναι η μέθοδος, είναι η οδός, για μέσου της οποίας ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, γνωρίζει τον Θεό, βλέπει τον Θεό, κοινωνεί με τον Θεό και δέχεται τις ευλογίες του Θεού και ο Θεός τότε του αποκαλύπτεται. Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες, είπε ο Κύριος, δεν χρειάζεται κανείς να δει θαύματα για να πιστέψει, αλλά εάν πιστεύει, όντως θα δει τα θαυμάσια του Θεού. Όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ, που έζησε από το 1759 μέχρι το 1833, διαβάζουμε στο βιβλίο «Θαύματα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, ο τόσο προσφυλής αυτός Άγιος των Ορθοδόξων, ο οποίος έλεγε σε όλη του τη ζωή «Χριστός ανέστη χαρά μου», αντί για οποιοδήποτε άλλο χαιρετισμό, ενισχυόταν στους αγώνες του από την Θεία Πρόνοια με πνευματικά οράματα που παρηγορούσαν την ψυχή του. Ως διάκονος έβλεπε κατά καιρούς τις ακολουθίες τους Αγίους Αγγέλους να ψάλουν και να διακονούν μαζί με τους μοναχούς. Κάποτε διηγείται ο ίδιος λειτουργούσε την Μεγάλη Πέμπτη. Μετά τη μικρή είσοδο και τα αναγνώσματα, είπα ο ταπεινός πλάι στο Άγιο Θυσιαστήριο την εκφώνηση «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς και επάκουσον ημών». Ύστερα βγήκα στην ωραία πύλη και υψώνοντας το ωράριο, που είναι το λειτουργικό άμφιο του διακόνου, προς το εκκλησίασμα συμπλήρωσα την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη στιγμή εκείνη έλαψε μπροστά μου ένα φως. Κοιτάζω προς τα εκεί και βλέπω τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τη μορφή του Υιού του Ανθρώπου
να στράφτει πιο πολύ και από τον ήλιο μέσα σε άπλετο φως. Τον τριγύριζαν σαν σμήνος από μέλισσες οι ουράνιες δυνάμεις των αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Είχε μπει από την δυτική πύλη και βαδίζοντας ανάερα στάθηκε απέναντι από τον άμβονα. Υψώνοντας μάλιστα το χέρι του, ευλόγησε τους λειτουργούς και τους προσευχομένους. Τέλος μπήκε στη θέση που βρίσκεται η εικόνα του, πλάι στην ωραία πύλη. Και από εδώ βέβαια βλέπουμε τη θαυμάσια δόξα του Κυρίου, αλλά και την σημασία των Αγίων εικόνων. Βλέπουμε τον Κύριο να ταυτίζεται με την εικόνα του, να μπαίνει μέσα στην εικόνα του. Γι' αυτό είναι αφορισμένος όποιος δεν προσκυνά, δεν ασπάζεται τις ιερές, τις Άγιες εικόνες. Η τιμή που κάνουμε δεν είναι στο ξύλο ή στο χρώμα, αλλά στο πρόσωπο του εικονιζόμενου. Η τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Και ο πιστός που προσκυνά τις Άγιες εικόνες μετέχει στη Θεία Χάρη του εικονιζομένου προσώπου, στη Θεία Χάρη δηλαδή, στη Χάρη του Θεού, γιατί και η Χάρη των Αγίων είναι η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ίδια Χάρη την οποία έχει η Αγία Τριάδα. Ο Άγιος αξιώθηκε να δει τον Κύριο, να ευλογηθεί από Αυτόν και να δει και πώς ο Κύριος εισέρχεται μέσα στην Αγία του εικόνα, αυτή την εικόνα που είναι δίπλα στην ωραία πύλη. Η καρδιά μου, λέει, σκύρτησε από αγαλίες, απογλυκείται τη αγάπη για τον Κύριο. Γιατί όταν έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται ένα κτίστο φωτί εις τους δούλους του, τους ταπεινούς, τους γεμίζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τον καρπό που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα όσα παριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και η καρδιά του Αγίου γέμισε από αγαλίαση και από αγάπη για τον Κύριο μετά από αυτό το όραμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το όραμα συνέβη την ώρα της εισόδου των ιερέων στο Άγιο Βήμα, που συμβολίζει την είσοδό τους στον ίδιο τον ουρανό. Ποιήσον Κύριε, δέεται χαμηλόφωνα τη στιγμή εκείνη ο ιερέας, συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα. Εξάλλου, μετά την είσοδο, ψάλλεται και ο αγγελικός ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Το όραμα αυτό φανερώνει πως οι ουράνιες δυνάμεις πραγματικά συλλειτουργούν αόρατα μαζί μας. Δεν είναι σχήματα λόγου, αλλά είναι πραγματικότητες. Γι' αυτό κάθε πιστός σας γνωρίζει ότι προσεύχεται ανάμεσα στους αγγέλους, σαν να βρίσκεται στον ουρανό. Ο Στάρετς Θεόφιλος, ένας διαχριστών σαλός ιερομόναχος του Ρωσικού Βορρά, που έζησε από το 1788 μέχρι το 1853, δηλαδή περίπου 20 χρόνια μετά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάλφου, ασκήθηκε σε διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια του Κιέβου. Όταν λειτουργούσε, δεν έπαβε να σκανδαλίζει τους άλλους αδελφούς με την παράξενη συμπεριφορά του, γιατί ήταν διαχριστών σαλός. Ο τότε Μητροπολίτης Κιέβου Φιλάρετος, ενοχλημένος από όλα αυτά, κάλεσε τους συμβούλους του για να εξετάσει μαζί τους την περίπτωση του ιερομονάχου. Σύντομα όμως έριξε φως στην υπόθεση ένας αδελφός, στον οποίον ο Στάρετς είχε δώσει εξηγήσεις για την εντός εισαγωγικών ανάρμοστη συμπεριφορά του στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Ο Θεός, του είχε πει εμπιστευτικά, βλέπει την απλότητά μου. Λειτουργώ σύμφωνα με τη σωστή τάξη. Διαβάζω όλες τις απαιτούμενες ευχές και τιμώ τον προεξάρχοντα ως ανώτερό μου. Όσο όμως βυθίζομαι στη θεωρία της τελέσεως του μυστηρίου,
Ξεχνώ τον εαυτό μου και ό,τι είναι γύρω μου. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας βλέπω μια σταυρόσχημη ακτίνα, μια ακτίνα δηλαδή σε σχήμα σταυρού, να κατεβαίνει από ψηλά και να αιωρείται επάνω από τους λειτουργούς. Βλέπω επίσης κάποια δροσιά να κατεβαίνει στα τίμια δώρα και λαμπρούς αγγέλους να πετάνε πάνω από την Αγία Τράπεζα, ψάλλοντας Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου. Όλος ο ναός δηλαδή είναι γεμάτος από τους Αγίους Αγγέλους, από την άξιτη Θεία Χάρη. Γι' αυτό είναι και μεγιστή βλασφημία όλη αυτή η θεολογία περί κινδύνου μολύσεως μέσα στο ναό. Τότε όλη μου ύπαρξη, λέει ο Όσιος Στάρετς Θεόφιλος, ο διαχστός αλλός, όταν βλέπω όλα αυτά, γεμίζει, αρπάζεται ανέκφραστα και μου είναι αδύνατο να τραβήξω την προσοχή μου από το πάντρεπνο όραμα. Γι' αυτό και φαινόταν να κάνει τρέλες, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ήταν πλήρως απορροφημένος από την θεωρία του Θεού και των θαυμασίων του. «Αδελφέ, δεν σου λέω δικαιολογίες», έλεγε, «αλλά την καθαρή αλήθεια. Σε παρακαλώ όμως να μην φανερώσεις όσα σου είπα και να μην σκανδαλιστούν οι άλλοι από εμένα τον βρωμερό αμαρτωλό. Ευλογητός ο Θεός και δεδοξασμένος εν της έργης αυτού και θαυμαστός εν της αγής αυτού, το δε θρημον δόξα πάντοτε νου και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».